Λοιπόν, εδώ επιστρέφω και φίλοι, ο κύριος Τραψανιώτης είναι μαζί μας και πάμε στο δεύτερο μέρος της συζήτησής μας. Δεν χρειάζεται συστάσεις να πω ποιος είναι ο κύριος Τραψανιώτης, εννοείται. Πάμε στο δεύτερο μέρος της κουβέντας μας που έχει να κάνει με τοπικά ζητήματα. Ομολογουμένος κύριε Τραψανιώτη, ο κύριος Πλακετάκης, υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έχει βγάλει χρήματα για όλες τις πόλεις του νομού, για όλη την Κρήτη, εν πάση περιπτώσει, είτε χρηματοδοτώντας μελέτες, είτε χρηματοδοτώντας έργα, όπως λιμενικά, όπως εδώ στην Ιερά Πέτρα, ίδρευση, άρδευση, δρόμους. Χθες, μάλιστα, μας έκανε μια τέτοια παρουσίαση. Κάτι που, εντάξει, συνήθως δεν... Ναι, συνήθως οι υπουργοί, πώς το λένε, βοηθάνε τις πατρίδες τους, έτσι, καταλαβαίνετε, και για πολλούς λόγους. Τι λέτε εσείς γι' αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Τσαγκαράκη, αν υλοποιηθούν οι υποσχέσεις του κυρίου Πλακετάκη, θα είναι ένα θετικό βήμα για τον τόπο. Να περιμένουμε όμως να κάνουμε να έχουμε λίγη υπομονή, να περιμένουμε τι θα γίνει. Εγώ θέλω να επισημάνω ότι για την Ιερά Πέτρα και για το νομό Λασιθίου διαθέσαμε γύρω στα 50 εκατομμύρια, γύρω στα 70 εκατομμύρια, είτε από το Φιλόδημο, είτε από το ΕΣΠΑ, είτε από τις δημόσιες επενδύσεις, έργα τα οποία υλοποιούνται αυτή τη στιγμή. Έτσι, είτε το... Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι είναι δικά σας, ξεκινήσατε, βέβαια, εντάξει, τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει. Άλλο θέλω να πω. Αυτό, αυτή τη στιγμή τα έργα τα οποία υλοποιούνται, ναι, είναι έργα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο προσαγωγός του Μύρτους, όπως η αντικατάσταση του αργού της Αρακίνας, όπως τα έργα... Πολλά έργα ανάπλασης στην Ιερά Πέτρα, στη Σιτία, το δημοτικό κατάστημα το οποίο κατασκευάζεται τώρα, ο σταθμός απορριμμάτων, επεξεργασίας απορριμμάτων όπου θα πηγαίνει και η Ιερά Πέτρα στη Σιτία κτλ. Προχωράνε. Όπως το αποχέτευση στον Άγιο Νικόλο, έργα τα οποία υπενέβησαν τα 50 εκατομμύρια και στο οροπέδιο. Και δημόσια, και μάλιστα ο κύριος Δραγασάκης, όταν έκανε τον απολογισμό εδώ το 2019, αναφέρθηκε σε αυτά. Θα περιμένουμε λοιπόν, έτσι, και εγώ είπα ότι στην αρχή είπα ότι θα είναι θετικό αν διατεθούν τα χρήματα αυτά και αξιοποιηθούν για τις τοπικές κοινωνίες και για τον νομό γενικότερα. Άρα, υποδομών, αν είστε κυβέρνηση, δεν θα αλλάξει κάτι το σχεδιασμό, προφανώς, αν είναι δεσμευμένο. Του φράγματος, ξέρω εγώ, των προφανώς, ούτε θα αλλάξει. Παράδειγμα. Προφανώς, κυρία Τσαγκαράκη, ούτε θα αλλάξει, ούτε θα καθυστερήσει. Ίσα-ίσα θα επιταχυνθούν αυτά τα έργα. Να θυμίσω ότι ο προσαγωγός του Μύρτους καθυστέρησε 2 χρόνια, έτσι, να ξεκινήσει, με αποτέλεσμα να αυξηθεί το κόστος λόγω πανδημίας, λόγω διαφόρων καταστάσεων, όπως επίσης και τα δίχτυα του οροπεδίου Λαστείου. Να θυμίσω όμως ότι εμείς τα δίχτυα του οροπεδίου Λαστείου, επειδή αφορά το νερό ίδρευσης σε Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο κτλ., είχαμε χρηματοδοτήσει μια μελέτη, είχαμε δεσμεύσει μάλλον 200.000 για τη μελέτη του αποχετευτικού συστήματος στο οροπέδιο, η οποία δεν έχει προχωρήσει όμως. 4 χρόνια και έχω καταθέσει και επίκαιρη και ερώτηση στη Βουλή. Δεν έχει προχωρήσει. Να σταματήσουμε λοιπόν να περιμένουμε να υλοποιηθούν αυτές οι δεσμεύσεις, γιατί δεν είναι μόνο αυτά. Διάβασα ότι εξήγηλε και 8 εκατομμύρια για τους κτηνοτρόφους κτλ. Υπεγράφει αυτή η υπουργική απόφαση. Υπεγράφει, λέω, ναι, η κοινή. Θα περιμένω να εκτομιευθούν και τα χρήματα. Χθες ήμουν στη ΔΕΙΑΝ στον Άγιο Νικόλαο και λένε ότι έχει χρηματοδοτηθεί, έχει εγκριθεί η μελέτη του δικτύου από Σελέμη για το δίκτυο στον Άγιο Νικόλαο, Λούντα, Κριτσά κτλ. Και μας έλεγε ο πρόεδρος, είναι 25 εκατομμύρια, αλλά δυστυχώς μας τα έχουν υποσχεθεί, δεν τα έχουμε δει ακόμα. Θέλω λοιπόν, λέω, επαναλαμβάνω, θα είναι θετικό, θα περιμένουμε όμως να γίνουν πράξη. Έχετε κάποια αμφιβολία δηλαδή, αν θα διατεθούν τελικά αυτά τα χρήματα παραμονές εκλογών? Αυτό εννοώ, καταλαβαίνω. Έτσι, και δηλαδή με μία προεκλογικέ υποσχέσει. Μάλιστα, θα το δούμε. Λοιπόν, τώρα, είναι πάρα πολλά, κυρία Τσαγκαράκη, ήθελα να μου σχολιάσετε. Αν ας πούμε, χθες έγινε και ήταν και η Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης εδώ, η οποία μίλησε και για το ΣΔΙΤ, σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, στον Άι Γιάννη, στο Φράγκο. Στον Άι Γιάννη και στις Χοκλακές. Μπράβο. Εκεί τώρα εσείς τι λέτε, θα μείνει αυτό το ΣΔΙΤ και τι σημαίνει για τον κόσμο το ΣΔΙΤ? Και θα επισημάνω, κυρία Τσαγκαράκη, ότι αυτά τα ΣΔΙΤ είναι μη ανταποδοτικά.
Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει μη ανταποδοτικά. Ναι, πώς το βλέπετε εσείς, γιατί αυτό που ακούσαμε χθες είναι ότι δεν θα επιβαρυνθεί ο πολίτης χρήματα. Όχι, δεν θα επιβαρυνθεί. Θα πληρωθεί, θα πληρώνονται όλα αυτά τα. Από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τα οποία ο ιδιώτης θα πάρει δάνεια για να τα βάλει. Άρα λοιπόν έμεσα επιδοτείται ο ιδιώτης. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο που θέλω να επισημάνω, κυρία Τσαγκαράκη, είναι ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει υπογράψει συμβάσεις περίπου γύρω στα 9 δις. Εάν λοιπόν υπολογίσουμε ότι το ΣΔΙΤ είναι 30 με 40%, σκεφτείτε πόσα χρήματα θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό για την πληρωμή των ιδιωτών. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, δεν ξέρουμε κατά πόσο ο ιδιώτης θα αναλάβει την. Δεν θα υπάρχουν ρήτρες, δεσμεύσεις. Θα πρέπει να δούμε την σύμβαση. Γιατί το λέω αυτό. Διότι αν δείτε, έχει το κράτος, ο κρατικός μηχανισμός, οι υπηρεσίες έχουν διαλυθεί. Δηλαδή, είτε δεν υπάρχουν υπάλληλοι, είτε αυτοί που υπάρχουν, οι περισσότεροι, καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν. Έτσι. Πώς θα γίνει, άρα μπαίνει ο ιδιώτης. Δίνεται αφορμές. Κυρία Τσαγκαράκη, το κράτος έχει διαλυθεί γιατί φρόντισαν να το διαλύσουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις που χρεοκόπησαν τη χώρα. Είτε αυτό αφορά την εκπαίδευση, είτε αφορά την δημόσια υγεία, είτε αφορά μια σειρά ζητήματα. Να επικεντρωθούμε όμως στο θέμα των ΣΔΙΤ και να πω ότι εμείς, σαν κυβέρνηση, είχαμε προκηρύξει το 2019, είχαμε εντάξει το 2019 31 έργα αρδευτικά σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και ο Αγιάννης. Τα είχαμε εντάξει στο ΕΣΠΑ, που σημαίνει ότι δεν υπήρχαν ιδιώτες μέσα, που σημαίνει ότι δεν θα υπήρχαν επιβαρύνσεις για την κατανάλωση και το νερό. Δεν σημαίνει ότι θα τα διαχειριζόταν ο ΤΟΕΒ η Ιεράτα Πετράς, παραδείγματος χάρη, και όχι κανένας άλλος ιδιώτης, όπου ανάλογα με την δυνατότητα που είχε θα αύξανε ή θα μείωνε την τιμή. Το ΣΔΙΤ λοιπόν σημαίνει, για να επανέλθω στην αρχική ερώτηση, ότι με 9 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή αναθέσεις, με ΣΔΙΤ, ο κρατικός προϋπολογισμός θα επιβαρυνθεί με 4 δισεκατομμύρια. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά, κυρία Τσαγκαράκη? Ποιος? Ο πολίτης. Θα το καταργήσετε, ας πούμε, αυτή τη σύμβαση? Εμείς θα φροντίσουμε, και θα πω και αυτό, εμείς τα 4 χρόνια κάναμε ΣΔΙΤ, επειδή δεν υπήρχαν λεφτά. 700 εκατομμύρια μόνο. 700 εκατομμύρια. Και άρα μόνο είστε υπέρ του ΣΔΙΤ, του σύμπραξης του δημοσίου. 700 εκατομμύρια μόνο για κοινωνικές ανάγκες, δηλαδή για σχολική στέγη. Το ΣΔΙΤ μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Ναι, αλλά και αυτό το φράγμα τώρα, ναι, κύριε Δευτεριώτη, ξέρνεται πόσα χρόνια. Μισό λεπτάκι. Εμείς τη μελέτη για τον Αγιάννη ήταν έτοιμη. Δεν είχαμε λεφτά, όμως το είχαμε πει καθαρά, νομίζω ότι το είχα πει και εδώ. Δεν είχαμε λεφτά να τη χρηματοδοτήσουμε. Σήμερα υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης. Το εντάξαμε, λέει, είπα προηγουμένως, ότι εντάξαμε 31 έργα το Γενάρη του 19 στο ΕΣΠΑ. Έτσι, τα οποία καθυστέρησε η Νέα Δημοκρατία 2 χρόνια και τα κάνει τώρα με ΣΔΙΤ. Έτσι. Άρα λοιπόν κάποιο λάκκο έχει φάβα. Και λέω ο λάκκος αυτός στα 700 εκατομμύρια είναι 200 εκατομμύρια περίπου αυτά που επιβαρύνει το δημόσιο. Στα 9 δισεκατομμύρια όμως είναι περίπου 3,5 δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν αυτά θα επιβαρυνθεί ο πολίτης. Άρα και εσείς τώρα, πιστεύετε στη σύμπραξη ΣΔΙΤ, δημόσιου ιδιωτικού τομέα, εάν δεν υπάρχουν, στελέχη να ενισχύσουν τις υπηρεσίες, εκείνο που θα πρέπει να γίνει θα πρέπει να ενισχυθούν υπηρεσίες, όχι μόνο τεχνικές υπηρεσίες, οι δήμοι και όλοι οι φορείς, η υγεία. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να γίνει πράξη. Ο νόμος τον οποίο καταργήσαμε εμείς, όταν φεύγουν 5 να προλαμβάνεται ένας, και να υπάρξει και υπογράψαμε να φεύγει ένας, να προλαμβάνεται ένας, να ισχύσει. Και από εκεί και πέρα, προφανώς και με κίνητρα για να μπορέσουν να προσελκύσουν και εργαζόμενους. Για να μην γελιόμαστε. Με αξιολόγηση, κύριε Θραψανιώτη. Με ΑΣΕΠ. Με ΑΣΕΠ. Για να πάμε στην αξιολόγηση, να μην πάμε στην αξιολόγηση, όπως έγινε τώρα με την εκπαίδευση, έτσι, όπου κάποιος είχε γράψει 100 μονάδες, αλλά δεν πέρασε, διότι ο άλλος ο οποίος είχε γράψει 50 με τη συνέντευξη και πήρε 80. Εντάξει, να λέμε τα σίκα. Άρα, με ΑΣΕΠ όλα. Αξιοκρατία, λοιπόν, γιατί μας λείπει, διότι αυτό, κύριε Θραψανιώτη, αυτό, έτσι. Όλα αυτά, τα μέτρα όμως μπορούν να υποστηριχτούν από τον κουμπαράτ που λέγεται Ελλάδα ή πολίτες, όσον αφορά τις όλες διαδικασίες, είτε αυτό έχουν να κάνουν με αναθέσεις έργων,
με την απόλυτη συμμετοχή και μόνο του δημοσίου, είτε έχει να κάνει με τα κόκκινα δάνεια, είτε έχει να κάνει με όλα αυτά τα οποία μπαίνουν σε ένα σημείο και λέγεται οικονομία. Μπορεί να το αντέξει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα να λειτουργήσει σαν κράτος και μόνο σαν κράτος? Κύριε Βενέτη, τα χρήματα τα οποία υπάρχουν είναι συγκεκριμένα. Το θέμα είναι πώς τα διαχειρίζεσαι. Και είπα προηγουμένως ότι ο ιδιώτης συμμετέχει με το 30%. Πού βρίσκει τα χρήματα? Τα παίρνει από τις τράπεζες. Δεν τα έχει στην τσέπη του να τα διαθέσει. Τα παίρνει από την τράπεζα. Ποιος θα πληρώσει αυτά τα χρήματα? Ο λαός. Από πού θα τα πληρώσει? Από τους φόρους. Άρα λοιπόν το θέμα είναι ότι τα χρήματα τα οποία υπάρχουν είναι πώς τα διαχειρίζεσαι. Και αυτή η κυβέρνηση έχει μάθει να διαχειρίζεται και να δίνει τα πολλά στους λίγους και τα λίγα στους πολλούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα, να τα πούμε έτσι απλά. Έτσι, είναι θέμα λοιπόν διαχείρισης. Και εμείς αποδείξαμε ότι τα χρήματα τα οποία εισπράταμε τα διαχειριστήκαμε. Εγώ με το ψάχνω τρόπο. Το διαφορετικό, κύριε Θραψανιώτη, έτσι, τη πολιτική σκέψη, τη διαφορετική πάνω σε όλα αυτά. Γιατί γι' αυτό λέει και ο κόσμος, εντάξει, ότι είναι ο ένας είναι και ο άλλος. Διαφέρει η διαχείριση και ποιος το εγγυάται αυτό, ότι θα διαχειριστείτε καλύτερα εσείς όλα αυτά τα πακέτα? Είπα και στην αρχή, τα διαχειριστήκαμε εμείς. Θα πρέπει να μας πάρουν σαν παράδειγμα, γιατί τα χρήματα τα οποία εισπράξαμε τα διαχειριστήκαμε. Τα αφήσαμε στο κράτος, τα αφήσαμε στην επόμενη κυβέρνηση. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε, αν ήμασταν η επόμενη κυβέρνηση, κάποια από αυτά τα χρήματα να επιστρέψουν πάλι στους πολίτες. Και θέλω να πω και τούτο, ότι στα χρόνια της κρίσης οι κοινωνικές δαπάνες τις οποίες βρήκαμε ήταν 700 εκατομμύρια και παραδώσαμε στην κυβέρνηση 3,5 δις κοινωνικές δαπάνες για τα αδύναμα κοινωνικά στρώματα, για τους πολίτες, για την υγεία και μια σειρά ζητήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να μείνουμε λίγο ακόμα στα νερά, στα εγκυοβελτιωτικά έργα κλπ. Διότι έχουμε κλιματική κρίση, κύριε Θραψανιώτη. Συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Υπάρχει ένα πρόγραμμα για αντιμετώπισης αυτής της κρίσης από εσάς? Γιατί τι θα γίνει εδώ που είμαστε πιο ξεροθερμικός νομός? Ήδη η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, χρόνια τώρα, έτσι. Πολύ φοβάμαι ότι μπροστά μας θα ξαναβρούμε το θέμα της λειψιδρίας. Το έχετε βιώσει κι εσείς, έτσι, που είχε αδειάσει το φράγμα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την παραγωγική ιεράπετρα και όχι μόνο, για τις ελιές του Μεραμπέλου, της Ιτίας κλπ. Τι υπάρχει, κάποιος σχεδιασμός εδώ που θα μπορούσε, ας πούμε, να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση? Για το Λασίθι μιλάμε και θα πάμε να... Το θέμα της λειψιδρίας είναι γεγονός ότι απειλεί αυτή τη στιγμή όχι μόνο την Κρήτη αλλά γενικότερα τον πλανήτη. Και το θέμα της κλιματικής κρίσης μάλλον, αποτέλεσμα της οποίας είναι η λειψιδρία. Εκείνο που θέλω να σημειώσω είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει προοπτική να κατασκευαστούν τα νερά, να αποταμιευτούν τα νερά, να μην πηγαίνουν στη θάλασσα. Θα χρειαστούν λοιπόν να γίνονται φράγματα, ιδιαίτερα στην Ανατολική Κρήτη. Και το πιο σημαντικό, το είπα και χθες στη ΔΕΙΑΝ στον Άγιο Νικόλαο, είναι ότι εμείς είχαμε εγκρίνει ένα ποσό της τάξης των 800.000 ευρώ για την ενιαία διαχείριση του υδατικού δυναμικού της Κρήτης. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Δυτική Κρήτη έχει πάρα πολλά νερά σε σχέση με την Ανατολική Κρήτη. Άρα λοιπόν μια ενιαία διαχείριση θα μπορούσε να έχει μια ισοπαταλή. Αυτό βέβαια τρόμαξε, έτσι, γιατί πολλοί πήγαν το μυαλό του στην πώληση του νερού, το οποίο δεν έχουμε αναφερθεί. Μα μην βάζετε στη γλώσσα μου σκέψεις που δεν κάνουμε. Όχι, λέω τώρα. Δεν κάνουμε σκέψεις. Ενιαία διαχείριση από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης. Έτσι. Αυτό είχαμε προγραμματίσει. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Και υπάρχει λοιπόν, πολύ σωστά θέτεται το ζήτημα της κλιματικής κρίσης. Να επισημάνω ότι αυτή τη στιγμή ο Αποσελέμης έχει μειωμένα αποθεματικά λόγω της έλλειψης των βροχοπτώσεων και με βάση μελέτες οι οποίες είχα διαβάσει και παλιότερα, οι κύκλοι αυτοί είναι επαναλαμβανόμενοι κάθε 10 χρόνια, ξέρω εγώ, αλλά όμως επιδεινώνονται συνέχεια. Η κρίση δηλαδή μπορεί πριν από 10 χρόνια να είχαμε πάλι λειψιδρία, αλλά οι ποσότητες ήταν μεγαλύτερες. Είχαμε τέλος πάνω στα υπόγεια ήδη. Ναι, τώρα μειώνονται. Είναι λόγω της αύξησης του θερμοκηπίου, είναι λόγω της αύξησης της αλόγησης της κρίσης των νερών. Κατά σπατάλης δεν είναι μόνο να αποθηκεύεις, αλλά να κάνεις και σωστή διαχείριση. Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά προτάσεις, οι οποίες θα πρέπει να μπουν στο τραπέζι και να δούμε πώς θα διασφαλίσουμε. Άρα είναι σαν προτεραιότητα το βάζετε, φαντάζομαι. Βεβαίως, είναι ζητήματα που θα πάμε στο ΒΟΑΚ τώρα. Τα περνάω γρήγορα τα θέματα. Την επόμενη συνάντησή μας θα έχουμε μόνο τοπικά. ΒΟΑΚ.
Τι γίνεται εκεί, ξεκίνησαν λέει αυτό, θα βρήκαμε και χρήματα, θα ξεκινήσει από Άγιο Νικόλαο Παχιάμο, Καλοχώριο Παχιάμο, ξεκινάει και Χερσόνησος Νεάπολη, υπάρχει χρηματοδότηση, έγιναν και κάποια εγγένεια εκεί με τον Πρωθυπουργό. Τι λέτε εσείς γι' αυτό τώρα, και θα πληρώνει και ο κόσμος διόδια? Είχε μπει βέβαια στην συζήτηση αυτή. Κοιτάξτε, κυρία Τσακαράκη, τι λέτε γι' αυτό? Ο Βόρειος Οδικός Άξονας, όπως και το αεροδρόμιο του Καστελίου, είναι δύο πονεμένες ιστορίες. Ήταν δύο πονεμένες ιστορίες. Εγώ είχα πει ότι ο Βόρειος Οδικός Άξονας, ο οποίος ξεκίνησε το 1968, καλά, εάν με σκαπέτη να το κάναμε, τον είχαμε ολοκληρώσει. Έτσι, τι έγινε από το 68 μέχρι το 2017? 50 χιλιόμετρα δρόμος. Να. Σε μια περιοχή, την Κρήτη, η οποία έχει ταχύτατη ανάπτυξη, έτσι, πολύ γρήγορη ανάπτυξη, είχε κακό οδικό διεκτύο κτλ. Πότε μπήκε ο Βόρειος Οδικός Άξονας σε προτεραιότητα? Το 2017 με το αναπτυξιακό, το περιφερειακό αναπτυξιακό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ στην Κρήτη. Και θυμάστε πολύ καλά. Ναι, αλλά δεν υπήρχαν μελέτες, λέει ο κ. Σπεδιοπάνης. Μισό λεπτά και θα φτάσουμε και σε αυτό. Θυμάστε πολύ καλά ότι είχαμε έρθει εδώ τότε με τον κύριο Σπίρτζη και στο Δήμο μπήκε το δίλημα. Νερό ή δρόμο. Ή δρόμο. Ναι. Γιατί δεν υπήρχαν λεφτά. Και είπαμε νερό και προχωρήσαμε. Έτσι. Τώρα υπάρχουν λεφτά. Υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης. Υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης. Υπάρχει το ΕΣΠΑ. Άρα λοιπόν μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Τι είπε ο κ. Μητσοτάκης στα Χανιά? Ότι μέσα σε 5 χρόνια θα έχουμε τον ενιαίο Βόρειο Οδικό Άξονα. Mm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις μελέτες, εγώ θέλω να πω τούτο. Η ανάθεση που κάναμε εμείς, μάλλον όχι ανάθεση, η προκήρυξη που κάναμε, γιατί κάναμε προκήρυξη, δημοσιεύθηκε στην Ευρωπαϊκή Εφημερίδα, συμμετείχαν 5 εταιρείες, προσφύγανε στο ΣΤΕ για να ακυρώσουν για κάποιους λόγους κάθε εταιρεία. Κατέπεσαν οι αποφάσεις στο ΣΤΕ όλες, προχώρησαν οι διαδικασίες. Το πρώτο τμήμα το οποίο θα ξεκινούσε είναι το τμήμα Νεάπολης Άγιος Νικόλος, γιατί υπήρχαν δεσμευμένα χρήματα, 60 εκατομμύρια από την απένταξη ενός έργου από το Ρέθυμνο Πανόρμου Εξάντη, και τα οποία υπήρχαν μέχρι και πριν από 1-2 χρόνια στο Υπουργείο Υποδομών δεσμευμένα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν υπήρχε χρηματοδότηση να ξεκινήσουμε από εκεί και πέρα. Οι μελέτες, οι αναθέσεις ήταν μελέτη κατασκευή. Ήταν μελέτη κατασκευή. Οι εταιρείες δηλαδή πηγαίνουν μελέτες κατασκευές. Τώρα τι κάναμε, καθυστερήσαμε να κάνουμε μελέτες. Να αναφερθώ για το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Από 70 εκατομμύρια που είχε προϋπολογισμό η κυρία Τσαγκαράκη, έφτασε στα 180 εκατομμύρια. Για ένα δρόμο, ο οποίος είναι βελτίωση του οδικού δικτύου. Λόγω οικονομικής κρίσης, φαντάζομαι, και αύξησης των πρώτων υλών. Τώρα. Όχι, δεν έχουμε οικονομική κρίση, τώρα δεν έχουμε οικονομική, αφού πάμε όλα καλά. Έτσι, εγώ είπα ότι στη δική μας κυβέρνηση υπήρχαν 70 εκατομμύρια χρήματα δεσμευμένα για να ξεκινήσει το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Τώρα έχει πάει το κόστος στα 180 εκατομμύρια, ξέρετε γιατί? Γιατί έγινε ένα παζάρι μεταξύ των εταιριών, οι οποίες δώσαν έκπτωση πόσο? 7%. Όταν τα δημόσια έργα έχουν έκπτωση της τάξης το 30-40%. Δείτε πόσο έγινε ο διαγωνισμός εδώ με τον προσαγωγό του Μύρτους, τι έκπτωση είχε. Τι έκπτωση είχαν τα δίχτυα του οροπεδίου βασιλείου. Είναι καλές πάντα και εκπτώσεις όμως, έτσι. Ναι, συνήθως οι εκπτώσεις επιβαρύνουν στο τελικό απολογισμό ενός έργου. Ναι. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ζήσει πολλές αυτό φορές. Αυτό επιβαρύνουν γιατί είναι μια κατάσταση η οποία δυστυχώς υπάρχει. Δεν ελέγχεται, διότι οι εργολάβοι για δικούς τους λόγους, γνωστούς λόγους, πηγαίνουν πίσω χωρίς να τους ελέγχει κανείς. Δηλαδή καθυστερούν χωρίς να τους ελέγχει κανείς. Ίσως για να κάνουν έτσι τις αναθεωρήσεις των τιμών. Θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και να μην γίνεται αυτό που γίνεται, η διασπάθηση του δημόσιου χρήματος σε βάρος των πολιτών. Άρα θα αναθεωρήσετε πράγματα για το ΒΟΑΚ και συμβάσεις και εργολαβίες και τέτοια, ή θα το συνεχίσετε εάν 22 του μήνα είστε κυβέρνηση? Προφανώς, και θα δούμε τις συμβάσεις οι οποίες υπάρχουν και πώς αυτές χρησιμοποιούνται. Mm-hmm. Και πώς θα εκτελούνται. Ουσιαστικά επαναξιολόγηση δηλαδή των συμβάσεων. Νοσοκομεία. Πρέπει να μπει κάποια στιγμή ο επί των τύπων των ύλων και τον Θραψανιώτη να ακουστούν αλήθειες. Είναι μεγάλη πληγή. Έτσι. Και στοχοποιείται συνεχώς το Λασίθι.
με τα τρία-τέσσερα νοσοκομεία και η πρώτη Ιεράπετρα. Έτσι, είδατε και την απάντηση του κόσμου με το συλλαλητήριο των 5-6.000 ανθρώπων που ήρθαν εκεί. Και... Αλλά τέλος πάντων είναι βαθύτερο το θέμα. Δεν είναι μόνο οι πολιτικές από πάνω, έτσι, είναι και πολλά άλλα. Εδώ το ξέρετε πολύ καλά το θέμα, το έχετε διαχειριστεί. Δύο κουβέντες γι' αυτό. Έτσι και αλλιώς θα τα αναλύσουμε σε επόμενες εκπομπές. Κοιτάξτε, να, το θέμα της υγείας, εμείς θα καταργήσουμε τον νόμο που ψήφισε ο κύριος Πλεύρης και η Νέα Δημοκρατία για την ιδιωτικοποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας. Τη δυνατότητα δηλαδή, ο ιδιώτης να μπαίνει μέσα και να πληρώνει ο ασθενής για τις επεμβάσεις που θα έχει μέσα σε. Πού θα βρούμε γιατρούς λοιπόν, αφού χρειαζόμαστε γιατρούς. Γιατί να μπει ο ιδιώτης. Θα βρούμε γιατρούς, κυρία Τσαγκαράκη, εμείς θα βρούμε γιατρούς γιατί έχουμε δεσμευτεί και του τονίζουμε. Και έχουμε δεσμευτεί και θα το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Έχουμε δεσμευτεί ότι η άμεση προτεραιότητα είναι η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας με πρόσληψη, άμεση πρόσληψη 5.000 υγειονομικών γιατρών. Να γίνονται και τώρα διαδικασία για προσδιορισμό. Είναι άγωνοι. Περιμένετε, γιατί ο κ. Πλακιωτάκης είπε μια φορά σε μια διαδικτυακή συζήτηση στον Άγιο Νικόλο ότι ενισχύσαμε το νοσοκομείο του Νομού Λαστή με 40 γιατρούς. Ενισχύσαμε. Και όταν έφυγε ο κύριος Πλοκετάης και ρώτησα την κυρία Μπορμπουδάκη αν μπορεί να μου εξηγήσει ποια είναι η διαφορά μεταξύ του προκυρήσω και ενισχύω, αν υπάρχει διαφορά. Δεν απάντησε η κυρία Μπορμπουδάκη, γιατί μπορεί να προκυρήσουν 15, 20, 30, 40 να μην έρχονται. Είναι άγονες. Τι θέλουμε λοιπόν να κάνουμε για να μην είναι άγονες? Πώς το κάνουμε? Είπαμε ότι εμείς θα ενισχύσουμε τον εισαγωγικό βαθμό των γιατρών με 2.000 ευρώ καθαρά. Ένα. Δεύτερο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο μισθός, κύριε Ψανιώτη. Περιμένετε. Μην βιάζεστε. Λοιπόν, δεύτερον, θα εντάξουμε την υπηρεσία στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Τρίτον, θα δώσουμε τη δυνατότητα να προκυρήσετε η θέση πριν τη συνταξιοδότηση, 6 μήνες πριν συνταξιοδοτηθεί, πριν φύγει δηλαδή ο γιατρός ο οποίος κατέχει τη θέση, να υπάρχει δυνατότητα να προκηρυχθεί η θέση, ούτως ώστε, εάν δεν υπάρχει ενδιαφέρον, να προκηρυχθεί με αυξημένα κριτήρια. Να μην μείνει δεκάλυπτη θέση. Έτσι, έτσι. Διότι θα σας πω ότι η οφθαλμολογική κλινική στον Άγιο Νικόλαο έκλεισε, γιατί δεν ανανεώσανε απλά για καθαρά κομματικούς λόγους. Έκανα επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή. Δεν παρατείνανε μάλλον την θητεία του διευθυντή του οφθαλμολογικής κλινικής, παρόλο που είχε κάνει αίτηση. Να. Άρα λοιπόν έχουμε τρόπους εμείς. Υπάρχει κάτι άλλο πιο ριζοσπαστικό θέμα, ας πούμε, στο νοσοκομείο, κύριε Θραψανιώτη, του νομού, που θα μπορούσαμε επιτέλους να το δούμε με ένα νοσοκομείο κεντρικό? Ακούτε, ακούτε και αυτό, έτσι, σε όλο το νομό. Σύγχρονο, διότι αυτά τα εδώ το δικό μας λέει ο γραμματέας των γιατρών, των νοσοκομειακών γιατρών, έτσι, λέει ότι λειτουργεί ως κέντρο υγείας, για να μην πω τώρα, το νοσοκομείο της Ιεράπετρας, έτσι, με πολλά κόπωση γιατρών, έχουν κουραστεί οι γιατροί, ο κόσμος είναι στα κάγκελα. Πάει και πώς θα το κάνουμε αυτό? Δεν περπατεί. Κάτι πρέπει να γίνει πιο ριζοσπαστικό, κάτι πιο διαφορετικό. Δηλαδή να μην φοβηθεί κάποιος το πολιτικό κόστος και να δούμε τι θα κάνουμε. Θα πρέπει να υπάρχει ριζοσπαστισμός. Εγώ θέλω να επισημάνω το εδώ. Όταν ήρθαμε εδώ το 2000, το έχω πει 16 με τον κύριο Πολάκη, μας προπυλακίσανε. Εγώ έφαγα και μπουνιά. Μετά από δύο χρόνια. Και ήρθε ο Σύρωας όμως. Ήρθε ο κύριος Ξανθός. Ο κύριος Ξανθός. Και μας χειροκροτούσατε. Εντάξει. Άρα λοιπόν κάτι κάναμε. Και κάναμε για όλα τα νοσοκομεία του νομού. Θα υπενθυμίσω ότι εγώ ήμουν τακτικά εδώ στο νοσοκομείο. Ήρθε ο κύριος ο Αλέξης Τσίπρας εδώ για το νοσοκομείο. Περασπιστήκαμε δημόσια το νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Και προφανώς, έτσι, όλα τα νοσοκομεία του νομού. Και θέλω επίσης να επισημάνω ότι αυτή η πολυκεντρικότητα του νομού Λαστιού στα νοσοκομεία ήταν αυτή που ανέδειξε την πρωτιά στον εμβολιασμό κατά το COVID. Να. Και βέβαια, επειδή υπάρχουν προβλήματα πάρα πολλά και το οδικό δίκτυο,
Και είναι μια σειρά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας. Εγώ έχω συγκρουστεί και στη Βουλή με τον κύριο Βαγιονά, Θεσσαλονίκη, ο οποίος είπε ότι μας το Λασίθι υπάρχουν 4 νοσοκομεία. Ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος είπε ότι υπάρχουν 8 νοσοκομεία και στο Λασίθι 4 και πρέπει να ξεκινήσουμε από την Κρήτη για την αναδιάρθρωση του δημόσιου συστήματος υγείας. Όλα αυτά έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο. Την κατάργηση του δημόσιου συστήματος υγείας. Εμείς λοιπόν είμαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτό, είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Ότι κάνετε, τα νοσοκομεία του νομού Λασιθίου, τα νοσοκομεία του νομού Λασιθίου, κυρία Τσαγκαράκη, θα τα ενισχύσουμε όπως κάναμε σε περίοδο κρίσης που δεν είχαμε λεφτά και τα ενισχύσαμε. Τώρα που θα έχουμε λεφτά, θα φροντίσουμε να παρέχουν, να ενισχυθούν και με προσωπικό και με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών. Να σας θυμίσω, κυρία Τσαγκαράκη, ότι είχαν έρθει στον Άγιο Νικόλαο στο επιμελητήριο και εξαγγείλανε τη δωρεάν μαστογραφία. Έτσι, και δεν υπάρχουν μηχανήματα οι πολίτες να κάνουν δωρεάν μαστογραφία. Και όταν θες να κάνεις μια μαστογραφία, και είναι θετικό να κάνεις προληπτικό έλεγχο, πηγαίνεις στα κέντρα, στα εξεταστικά κέντρα. Και λέτε, θα έχω ένα παραπεμπτικό. Λέει 3 μήνες. Εάν πείτε ότι θα πληρώσετε, το κάνω σε 2 μέρες. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε και τα δημόσια νοσοκομεία να κάνουμε εξαγγελίες, αλλά να έχουν και τη δυνατότητα να, οι εξαγγελίες αυτές να μπορούν να υλοποιηθούν. Είναι καλές οι προθέσεις, αλλά αν το σενάριο όλο αυτό το οποίο βασίζεται σε αυτές τις προθέσεις δεν τρέξει, τότε δεν θα υπάρξει ένα θέμα μήπως οδηγηθείτε και εσείς σε ΣΔΙΤ και σε είσοδο ιδιωτών γιατρών? Μόνο κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε πει ότι θα ενισχύσουμε άμεσα το δημόσιο σύστημα υγείας με 3 δισεκατομμύρια σε πρώτη φάση και στη συνέχεια, θα φτάσουμε το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι σε 1 χρόνο ή σε 2 χρόνια, σε βάθος χρόνου. Αυτή είναι η άμεση προτεραιότητα και με βάση και τη χρηματοδότηση θα υπάρξουν και οι ενισχύσεις, οι προσλήψεις να δοθούν κέντρα. Όταν σας διαβάσω, δεν έχουμε το χρόνο, σας διαβάσω την επιστολή γιατρού, ο οποίος παραιτήθηκε προχθές από το ιατρείο της Σύφνου, και κατήγγειλε, εγώ ήρθα από το εξωτερικό, γιατί πίστευα ότι θα γίνει αυτό το πράγμα, δεν έγινε. Άρα λοιπόν αυτά θα πρέπει να λύσουμε. Να δώσουμε κίνητρα στους γιατρούς. Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κίνητρα στους γιατρούς, πρωτοβάθμια φροντίδα, να ενισχύσουμε τις τόμοι. Να ενισχύσουμε τα τόμοι. Στον Άγιο Νικόλαο υπήρχε η τόμη όπου έβλεπε 20 αρρώστες. Τώρα έχει σταματήσει γιατί οι γιατροί έχουν πάει στο νοσοκομείο λόγω έλλειψης γιατρών. Υπάρχουν δηλαδή μια σειρά ζητήματα τα οποία μπορούν. Θα τα αναλύσουμε όμως σε δεύτερο χρόνο. Μπορούν και πρέπει να τα δούμε για να μπορέσει να υπάρξει έτσι. Υπεύθυνη η παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες. Νομίζω κάναμε ουσιαστική συζήτηση, καταλαβαίνει ο κόσμος. Τις επόμενες μέρες θα επικεντρωθούμε μόνο στα δικά μας τα θέματα εδώ, που είναι μπόλικα. Έχουμε αφήσει πολλά ζητήματα. Έχουμε αφήσει την εκπαίδευση, κυρία Τσαγκαράκη. Τριτοβάθμια. Το μουσικό σχολείο χωρίς αυτό. Χωρίς να μένει χωρίς. Αντισεισμική έλεγχη, ναι. Δηλαδή είναι πολλά. Την επόμενη φορά όμως θα... Αγροτική παραγωγή, οι εργάτες γης απουσιάζουν, δεν υπάρχουν. Το λάδι λέει είναι ακριβότερο φέτος, αλλά κανείς δεν ρώτησε πόσο στοιχίζει ο εργάτης και πόσο τα λοιπάσματα, πόσο τα καλλιεργητικά κτλ. Άρα λοιπόν το περιθώριο κέρδους είναι μικρό. Είναι μια σειρά ζητήματα τα οποία πρέπει την επόμενη φορά θα μιλήσουμε μόνο τοπικά θέματα, φίλες και φίλοι. Αυτός ήταν μαζί μας ο κύριος Τραψανιώτης, βουλευτής Λασιθίου του ΣΥΡΙΖΑ. Ζήτα ξανά την ψήφο σας, έτσι. Θα πάμε ένα διάλειμμα και έχουμε τον επόμενο καλεσμένο, ο οποίος γνώστης της τοπικής αυτοδιοίκησης πάρα πολύ καλός. Σε λίγο λοιπόν ο κύριος Κουρουπάκης θα είναι μαζί μας, πρώην δήμαρχος Σιτίας και υποψήφιος με το Πασόκ Κινάλ. Μείνετε.